που ερχομένη Κυριακή, εκτός τα δικά της που έχει σαν Κυριακή, μαζί την ευκαιρία να εορτάσουμε και τον Μεγάλον Άγιο, τον Άγιο Νεκτάριο. Και θα ήθελα απόψε το βράδυ, με τη χάρη του και με την ανοχή σας, να μιλούσα περί αυτού του προσώπου, που όπως ξέρετε είναι τόσο συμπαθητικό, λόγω της μεγάλης χάριτος που έχει από τον Χριστό μας και των πολλών θαυμάτων τα οποία κάνει στη σύγχρονη κοινωνία. Όλοι οι άνθρωποι ομιλούν για θαύματα που έκανε ο Χριστός μας στην Κανά της Γαλιλαίας, παραδείγματι, στην Καπερναούμ, γενικά στους Αγίους Τόπους. Μα θαύματα γίνονται καθημερινώς από τον Χριστόν. Όλα τα χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε επί σκηνής, είτε ο ίδιος απευθείας, είτε δια της Παναγίας Μητρός του, είτε δια άλλων Αγίων, πάντοτε ο Χριστός θαυματουργεί όπου υπάρχει ανάγκη και πίστη. Λέγω όπου υπάρχει ανάγκη, εννοώ συμφέρουσα ανάγκη, διότι πολλές φορές, παρότι υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει ανάγκη. Δεν πρέπει να γίνει το θαύμα, διότι αν γίνει το θαύμα θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και ο Χριστός, σαν πάνσοφος που είναι, ξέρει πότε πρέπει να δώσει την υγεία σε έναν άνθρωπο φερειπίν ή το αίτημά του ή πότε δεν πρέπει να το δώσει. Γιατί δεν γίνεται θαύμα όταν μας δίνει το αίτημά μας. Όταν μας δίνει το αίτημά μας γίνεται ένα θαύμα. Όταν δεν μας το δίνει γίνονται χίλια μαζί θαύματα. Και χρειάζεται περισσότερο να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό όταν δεν μας δίνει το αίτημά μας παρά όταν μας το δίνει το αίτημά μας. Αλλά εμείς πάντοτε τα πράγματα τα κρίνουμε με την προσωρινότητα και με το σαρκικό ή υλικό συμφέρον. Ο Θεός τα βλέπει με την αιωνιότητα και με το πρίσμα της ψυχής και της αιωνιότητας αυτής. Βλέπουμε Αγίους. Δεν προσέχουμε όμως ότι πίσω από τους Αγίους είναι ο Χριστός. Ούτε αυτή η Θεοτόκος θαυματουργία θεαυτή. Θέλω μάλλον οι Άγιοι. Όλοι θαυματουργούν για λογαριασμό του Χριστού. Εάν προσέξουμε τα πολιτικιά του, εκεί θα το δούμε. Δόξα το Θε δοξάσαντι. Το Χριστό δηλαδή. Δόξα το Θε στεφανώσαντι. Δόξα το ενεργούν τη δια σου πάσινη άματα. Αυτός που ενεργεί τα θυάσει σε παραδείγματι και τα θαυμάσια είναι ο Χριστός. Δόξα λοιπόν σε αυτόν. Εάν δεν υπογράψει ο Χριστός, κανένα θαύμα δεν γίνεται. Έστω και όλοι οι Άγιοι και οι μάρτυρες αν παρουσιαστούν μαζί και η Παναγία Μητέρα του, θαύμα δεν γίνεται. Θα υπογράψει ο Χριστός και θα γίνει το θαύμα. Οι Άγιοι παρακαλούν, μεσητεύουν όσο η Παναγία Μητέρα και αν ο Χριστός υπογράψει, διότι είναι για το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου, τότε γίνεται το θαύμα. Είναι λίαν συμπαθής ο Άγιος Νεκτάριος, λέγω, και πολύ γνωστός όχι στο στενό περιβάλλον της Αιγίνης, ούτε στο στενό περιβάλλον του ελληνικού χώρου, ούτε γενικότερα στην Ευρώπη, ξέρω εγώ πού, αλλά είναι ο Άγιος των πέντε Ιππύρων σήμερα ο Άγιος Νεκτάριος. Το γνωρίζει η Υδρόγειος ολόκληρος. Έχει, τολμώ να πω, μετά την Παναγία μας, τις περισσότερες εκκλησίες στον κόσμο. Παρότι είναι ένας Άγιος, από την εκκλησία επισήμως ανακηρυγμένος 20 ετών περίπου, λιγότερο μάλλον, αλλά ο Άγιος από την ημέρα που εκκινήθη το 1920 ή και γρηγορότερα ακόμη στη συνείδηση του λαού, διότι εθαυματουργούσε και ζών ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος. Πάντως, εν σχέση με τους άλλους Αγίους, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Θείο Χρυσόστομο, ξέρω εγώ, του Δευτέρου, του Τρίτου, του Πρώτου, Τετάρτου, του Πέμπτου αιώνος, είναι πολύ νέος Άγιος. Όμως τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει και επιτελεί καθημερινώς, ξεπερνούν όλων των άλλων Αγίων τα θαύματα μαζί. Έτσι έδωσε την ευκαιρία ο Χριστός
τους ανθρώπους να μην χρειάζεται να πάνε σε Καπερναούμ να τον παρακολουθήσουν, να τον βλέπουν τώρα, δίνοντας 50 ραχμές και πηγαίνοντας στην Αίγινα, μπορεί να δει ο άνθρωπος των Χριστών. Διότι όπου υπάρχουν τάφοι Αγίων και γίνονται θαύματα, όπου υπάρχουν λείψανα Αγίων, εκεί είναι πλευρές εκτεθειμένες του Χριστού μας εις φυλάθηση. Όπως επί Θωμά. Εάν λέει δεν βάλω το δαχτυλό μου και αν μου μη πιστεύσω. Μάλιστα, να βάλεις το δαχτυλό σου. Και βάζει το δαχτυλό του και ανέκραξε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και δεν έγινε άπιστος αλλά πιστός. Αυτό του το γίνεται και τώρα. Βάλε το δαχτυλό σου και τώρα. Έλα εδώ να βάλεις το δαχτυλό σου. Να ειδείς. Έλα να διαβάσεις. Εδώ τα αφιερώσεις. Έλα να ειδείς τις αλυσίδες των δαιμονισμένων. Έλα να ειδείς τα μάτια των ασθενών. Έλα να δεις τις πατερίτσες των χολών. Έλα να δεις και μην γίνω άπιστος αλλά άπιστος. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει. Υπάρχει πολύ φως και μάλιστα μέσω των Αγίων. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε λεηθεί από τον Θεό. Οι άλλοι είναι ξηροί άνθρωποι, νεκροί άνθρωποι. Δεν έχουν πούθεν να πιαστούν. Δεν έχουν τι να τους βοηθήσει στην πίστη την ορθή. Εμείς έχουμε τους φίλους του Θεού, τους φίλους του Χριστού, που είναι οι Άγιοι, οι οποίοι έδωσαν τον εαυτόν τους. Ίσως κανείς καμιά φορά να προβληματίζεται και να συζητεί με τον εαυτόν του ή και με άλλους. Ήταν αυτό το οποίο τον έκανε αυτόν τον Άγιο τόσο μεγάλον Άγιο, ώστε να έχει παρησία στο Χριστό τέτοια, που έλεγε ένας απλούς άνθρωπος του χωριού από το Βέλος της Κορινθίας που μου έγραφε προετών. Μα κύριε Παναγόπλε, λέει, τι είναι αυτός ο Άγιος, δεν λέει σε κανέναν όχι. Βάζει την πλάτη του μόνος του στη μέση μεταξύ του Χριστού και του ανθρώπου που έχει ανάγκη και έτσι βγάζει όλες τις υποθέσεις υπέρ των ανθρώπων. Τι είναι άραγε αυτό που τον έκανε τόσο μεγάλον, διότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει ένα τρίπτυχο. Δεν είναι Άγιος μόνο. Γιατί άλλοι είναι Άγιοι, αλλά είναι και θαυματουργό. Δεν είναι θαυματουργός μόνο, διότι κι άλλοι είναι θαυματουργοί, αλλά είναι και μυροβλήτης. Έχει τρία στοιχεία ο Άγιος. Είναι Άγιος, θαυματουργό και μυροβλήτη. Πολλοί Άγιοι είναι θαυματουργοί. Δεν είναι Άγιοι, δεν είναι μυροβλήτη όμως. Ή είναι μυροβλήτη, δεν είναι Άγιοι όμως. Αυτός έχει τρία περιστατικά. Το ενεργητικό του. Και απήντησε ο ίδιος κάποτε, το έχω πει σε μια άλλη στροφή ενός άλλου θέματος, σε έναν ηγούμενο του Αγίου Όρου, που όταν ανεκηρύχθη Άγιος από την Εκκλησία ανεπιστήμως από το Πατριαρχείο, εχωρίστησαν οι μοναχοί. Οι μεν τον εδέχτησαν, οι άλλοι δεν τον εδέχτησαν. Και αυτό επίκρανε τον ηγούμενο. Και τότε για να λύσει το θέμα και να γεφυρώσει τους πατέρας, γιατί αυτά δεν αρέσουν στους πνευματικούς ανθρώπους, να βρίσκονται άνθρωποι να αντιτάσσονται όταν η Εκκλησία ομιλεί, τους κάλεσε να κάνουν αγρυπνία με τριήμερο νηστεία. Και πράγματι έκαναν τριήμερο νηστεία και αγρυπνία. Και την τρίτη ημέρα, πριν ή κατέβει ο ηγούμενος στο ναό το πρωί, δυσκόνονται στις 1 η ώρα τη νύχτα, εκτύπησε η πόρτα διακριτικά, όπως χτυπάει το μοναχόν. Τακ, 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 3 φορές και λένε διεφών των Αγίων Πατέρων ημών. Και αν ακουστεί από μέσα το αμήν, ανοίγει η πόρτα. Πράγματι εκτύπησε διακριτικά του ηγουμένου η πόρτα. Και είπε ο ηγούμενος από μέσα αμήν. Και ανοίγοντας η πόρτα, εισέρχεται ο Άγιος Νεκτάριος. Όταν τον είδε ο ηγούμενος, τον ανεγνώρισε. Κάθισε, του λέει, αδελφέ Αθανάσιο. Έτσι τον λέγανε τον ηγούμενο. Μην κουράζεις τους πατέρας.
Άφησε τους να πάνε να ξεκουραστούνε. Αρκετά τρεις ημέρες θα γρυπνούν και νηστεύουν. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι ο Κύριος μας με υγείασε. Είμαι Άγιος, είμαι θαυματουργός και μυροβλήτης. Και δεν με υγείασε για κανέναν άλλον λόγο, αδελφέ Αθανάση. Είμαι διότι συγχωρούσα. Δηλαδή και εσάς θα συγχωρώ τώρα που αρνείστε, σαν να του έλεγε. Όχι γιατί είχα ελεημοσύνη περισσότερα από εσάς. Όχι γιατί είχα προσευχή περισσότερη από εσάς. Όχι γιατί είχα εγκράτεια περισσότερα από εσάς. Αλλά διότι συγχωρούσα. Έχω διαβάσει πολλά περιστατικά το τι είπα να πει ο άνθρωπος να έχει τη δύναμη να συγχωρεί. Αλλά όταν άκουσα αυτό, πλέον μια σφραγίδα βαριά έπεσε και ένα έλεγχος μεγάλος επάνω μου. Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει την δύναμη να συγχωρεί, σαν να μην έγιναν καν πράγματα. Σαν να μην έγιναν καν. Όχι έγινε, δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Εγώ δεν έχω γράψει τίποτα. Ο άνθρωπος που δεν έχει την δύναμη να συγχωρήσει, δεν έχει κάνει βήμα ακόμη στο χριστιανισμό. Του καλλιεργημένου ανθρώπου του πνευματικού η ένδειξη είναι εάν έχει την δύναμη να λησμονήσει. Αυτό επρόβαλε αυτός ο άνθρωπος. Και αν μάλιστα κανείς διαβάσει τη ζωή του και τους πειρασμούς του, το πού σε πέρασε αυτός ο άνθρωπος και τι του έκαναν, όχι εδώ στην Αίγινα, από εκεί που ξεκίνησε, τότε θα θαυμάσει τη μακροθυμία του. Είτο καλλιεργημένος εις βάθος άνθρωπος. Χριστιανός αυτό είναι, μοιάζει του Χριστού. Χριστός βρήκε δικαιολογία για αυτούς τους σταυρωτάς του ακόμη. Όπως ένας πατέρας χριστιανός, κάποτε τον εσκαμπύλησε η μητέρα μπροστά στα παιδιά. Και καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό, ε. Και σηκώθησαν τα παιδιά να κατασπαράξουν τη μητέρα. Και μπήκε στη μέση ο πατέρας και λέγει, όχι παιδιά, έχει δίκιο η μητέρα, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα. Δεν είχε δίκιο η μητέρα. Και εν τούτης είπε, έχει δίκιο η μητέρα, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα. Και αφοπλίστησαν τα παιδιά. Πού εμείς, ε, θα τη βγάζαμε τα μάτια. Απλώς σας τα λέγω αυτά τα πράγματα, γιατί πολλοί σκανδαλίζονται. Μα τι είναι αυτός ο Άγιος, πώς έγινε τόσο μεγάλος, πώς επήρε εν λευκό. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος δεν είναι κάποια ειδικότητα. Δεν είναι η Αγία Παρασκευή που έχει μια ειδικότητα για τα μάτια. Δεν είναι ο Άγιος Αρτέμιος που έχει μια ειδικότητα για τα γεννητικά όργανα. Δεν είναι η Αγία Ξένη που έχει ειδικότητα για την πιτυρίθρα και για την τριχόπτωση. Δεν είναι η Αγία Βαρβάρα που έχει μια ειδικότητα για τη λόγη και ούτω καθεξής. Δεν είναι μια επιστήμη. Τι θέλει, ό,τι θέλει θέμα. Είναι πολυκλινική ο Άγιος Νεκτάριος. Μα ατομικά σου θέματα είναι, μα συζυγικά είναι, μα οικονομικά είναι, διαχειριστικά, μα τι μπορεί να φανταστεί ο νου σου και δεν υπάρχει μέσα σε αυτού τη δικαιοδοσία. Του έχει δώσει εν λευκό, όπως υπέγραψε σε εκείνη τη μητέρα την πονεμένη που είχε το δαιμονισμένο κορίτσι και της είπε, της Θεοφηνήσης, και της είπε πήγαινε να γίνει ως θέλει. Δώσε μου ένα χαρτί να σου υπογράψω και γράψε ό,τι θέλεις εσύ από πάνω. Και να γίνει καλά και να παντρευτεί καλά και τι θέλει να γίνει. Έτσι ακριβώς είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Δυστυχώς θα έχετε ακούσει κι εσείς τελευταίως πόσα ελέγχθησαν για τον Άγιο Νεκτάριο εναντίον και πόσα βιβλία έχουν γραφεί κατά του Αγίου Νεκταρίου. Αν όμως απεκαλύπτοντο το τι υπέστησαν όλοι αυτοί που έμειναν αμετανόητοι μπροστά στις κατηγορίες του Αγίου Νεκταρίου, ο άνθρωπος θα ετρόμαζε, γιατί ξέρετε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Μπορεί να επιτρέπει ορισμένες φορές να φύγονται τα Άγια πρόσωπα που τον ακολουθούν για το καλό τους, γιατί είναι συμφέρον. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να θέλει να είναι χριστιανός και να μην κατηγορηθεί? Χριστιανός θα κατηγορηθεί. Αυτή είναι η απόδειξη της χριστιανοσύνης του. Αυτή είναι η απόδειξη της αγιοσύνης του.
Ίσως να σας σκανδαλίζω και με αυτό, όμως έχω μπροστά μου κάτι να σας διαβάσω. Θα έχετε ακούσει μία μοναχή από ένα μοναστήρι της Αναλήψεως στην Κοζάνη, που γράφει κατά του Αγίου Νεκταρίου σκληρά πράγματα. Αυτή η γυναίκα έχει αφορηθεί από την εκκλησία μας σε σκάτω. Λυπήθηκα όταν άκουσα τον αφορισμό και όταν διάβασα τον αφορισμό αυτόν. Όχι διότι αφορήσει, αλλά με τον τρόπο που αφορήσει. Δεν αφορήσει σωστά. Αφορήσει για εκείνον τον αιώνα. Δεν αφορήσει για αυτόν τον αιώνα. Πόσο μπορούσε ο αφορισμός να είναι διαφορετικός, να τη βοηθήσει και αυτή και να βοηθήσει τον κόσμο που είναι κοντά της και πλανάται μέχρι και σήμερα. Ακούστε λοιπόν μια λεπτομέρεια την οποία δεν θα την έχετε ακούσει. Δεν ξέρω αν ξέρετε και αν γνωρίζετε μια υπόθεση ενός Αγίου που σε λίγο καιρό θα τον προσυνήσουμε και αυτόν, πάλι από την Αίγινα, έναν πατέρα Ιερώνυμο ονόματι. Την Αίγινα υπήρξε, ο οποίος πέθανε προλίγων ετών, εδώ στο νοσοκομείο των Αθηνών, ένας κουλός, πατήρ Ιερώνυμος. Με πολύ χάρη, με πολύ πνεύμα. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε σε εκεί να πας και να σου πει αυτός, όχι να του μιλήσεις εσύ, για τα ζητήματά σου και γενικότερα το τι σε απασχολεί και το τι πρέπει να κάνει. Έβρισκαν πολλοί άνθρωποι παρηγοριά όσοι το γνώριζαν. Εγώ είχα την ευτυχία να τον γνωρίσω τον άνθρωπο αυτό από κοντά και να ζήσω και τις τελευταίες μέρες του θανάτου του. Αυτός ο άνθρωπος προ αρκετών χρόνων, από το 1965, όταν είχε δεχτεί μια επίσκεψη μιας κόρης από τη Λαμία, συγγνώμη, από τη Λάρισα, στη συζήτηση που έκαναν επάνω, διότι αυτή είχε πάει στους Αγίους Τόπους και πέρασε και από το Κάιρο, του δόθηκε μια ευκαιρία του Γέροντα να απαντήσει και να πει ορισμένα πράγματα για τον Άγιο Νεκτάριο που ήταν γειτονάς του από πάνω το μοναστήρι και που εξεκίνησε από το Κάιρο, διότι ήταν επίσκοπες Πενταπόλεως στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Εκεί εκειροτονίζει το πρώτον και από εκεί εξεκίνησε. Εκεί εσηκοφαντίζει, εκεί έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο γέροντας αυτός το 1965 για τον Άγιο Νεκτάριο και συγκεκριμένως για την περίπτωση αυτής της μοναχής η οποία έγραψε εναντίον του Αγίου Νεκταρίου τώρα. Μια και ανέφερες το Κάιρο, έχω κάτι να σου φανερώσω για τον Άγιο Νεκτάριο που ήταν εκεί, λέγει ο γέρον προς την κόρη, επίσκοπος Πενταπόλεως. Αυτά που θα σου πω τώρα θέλω να τα ενθυμίσαι, διότι θα σου χρειαστούν αργότερα, που εγώ δεν θα είμαι στη ζωή. Μια μοναχή που θα έχει χρήματα πολλά, θα πλανηθεί και θα γράψει βιβλία κατά του Αγίου Νεκταρίου. Του ομολογώ, κόρη, ο Νεκτάριος είναι Άγιος. Θα κλονιστεί πολλοί κόσμος από αυτά. Εσύ πρόσεξε τότε, όταν η μοναχή θα γράψει αυτά τα βιβλία, να ενθυμηθείς τους λόγους μου. Θα σε αρχίσω τι έγινε στην Αίγυπτο. Μιλούσε στην χριστιανική γλώσσα αυτός. Άκουσε λοιπόν τώρα τι λέγει, τι έγινε στην Αίγυπτο. Ήμουν πολύ μικρό στην ηλικία που ο Άγιος ήταν δεσπότης, δηλαδή επίσκοπος Πενταπόλεως. Ήταν έμπειρος πνευματικός, με πολύ ζήλο, με Άγιο βίο και αρετή. Έτρεχαν πολλοί στον Άγιον. Ιδίως γυναίκες και πολλοί πονεμένοι. Οι άλλοι κληρικοί και μοναχοί εκεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, στο Πατριαρχείο, βλέποντας ότι ο Άγιος είχε πολλούς οπαδούς, δηλαδή πνευματικά τέκνα, τόσο τον φρόνησαν τον Άγιο, ώστε πήγαν στον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας στο Φρόνιο και είπαν ότι ο Νεκτάριος είναι πόρνος, είναι αιρετικός και πολλά άλλα. Ο Πατριάρχης, μη γνωρίζοντας τη δολοφονία, τα πείθεψε και χωρίς να καλέσει τον Άγιο να τον ρωτήσει, δηλαδή να τον ανακρίνει, τον έπασε από επίσκοπο Πενταπόλεως και από τα καθήκοντα των γραφείων του Πατριαρχείου.
του έστειλε και απολυτήριο γράμμα και τον υποχρέωνε να φύγει από την Αλεξάνδρεια και να πάει όπου θέλει. Ο Άγιος, για να μην τα απολυλογώ, συνεχίζω γέρον, το ξέβρισε αυτά, έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Και εδώ όμως που είχε, εδώ όμως είχε στείλει γράμματα στις εκκλησίες στο Πατριαρχείο με τις κατηγορίες κατά του Αγίου. Ακόμη και στο Υπουργείο Παιδείας είχαν στείλει έγγραφο από την Αίγυπτο που έλεγε ότι έφυγε από εκεί για ηθικούς λόγους και άλλα. Ο Άγιος σε συγχώρησε. Κρατούμενο αυτό που σας έλεγα. Ο Άγιος σε συγχώρησε, αλλά πόνεσε και ταλαιπωρήσει πολύ. Όμως να δεις κόρη τι έγινε στην Αίγυπτο, τα οποία δεν τα πεκάλυψαν αυτά. Μόλις ανεχώρησε ο Άγιος με τη μεγάλη δοκιμασία και λύπη και ήρθε στην Ελλάδα, όλοι οι φωνούντες κληρικοί που τον κατηγόρησαν δαιμονίστησαν και έπεσαν χάμω και ομολογούσαν τη συκοφαντία των και όλες τις άδικες κατηγορίες κατά του Αγίου. Βλέποντας ο Πατριάρχης το θαύμα, γνώρισε ότι γελάστηκε από τους κληρικούς και έστειλε γράμμα να γυρίσει ο Νεκτάριος και Φαλάσσιος στη θέση του. Ο ευλογημένος όμως, ο Πατριάρχης, έπρεπε να γράψει και το θαύμα που έγινε. Δεν έγραφε τίποτα για αυτά. Και όπου έστειλε γράμματα με τις κατηγορίες, έπρεπε να στείλει άλλα που να ανακαλεί, να επανορθώσει και επαναφέρει και το θαύμα. Και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Πατριαρχείο και στην Εκκλησία κλπ. Έτσι λοιπόν και στην Εκκλησία της Ελλάδος έγραψε να γυρίσει πίσω ο Άγιος, αλλά δεν έλαβε πίσω αυτά που έγραψε, δηλαδή τις κατηγορίες, να πει στείλτε μου πίσω τις κατηγορίες, διότι έτσι έχει η υπόθεση. Εδώ έχουμε τους άλλους κάτω που τυλιώνται στα σκύλη και δαιμονισμένοι. Ο Άγιος δεν γύρισε. Το ξέβρισε αυτά. Λοιπόν κόρη, αυτές τις τότε κατηγορίες, τις συκοφαντίες θα λάβει σαν βάση η μοναχή, με βάση εκείνα λέγει, και θα γράψει βιβλία κατά του Αγίου. Βιβλία. Και πράγματι έγραψε βιβλία. Έγραψε βιβλίο. Βιβλία κατά του Αγίου. Αφού πρώτα πλανηθεί. Η Ιλία δηλαδή πλανηθεί. Να τα ενθυμίσει αυτά και να μην σε κλονίσει τίποτα για την αγιότητα του Αγίου Νεκταρίου. Μετά ήλθε εδώ ο Άγιος στη συνέχεια στο μοναστήριο όπου εκοιμήθηκε ο Θεός. Εδώ. Ο Θεός τον εδόξασε. Ήλθα και εγώ στην Αίγινα να αφήσω και εγώ το λιθανό μου κοντά στον Άγιο όπου έζησε στα χρόνια μας. Και αυτά είναι γραμμένα πολλά χρόνια τελεγμένα προ και πραγματοποίησαν το προσώπο του Αγίου. Δεν παρουσιάστηκε δηλαδή αυτό που σας είπα γρηγορότερα το γιατί ανεκάλεσαν αυτοί. Το τι έγινε εκεί πέρα. Για το Θεό στους ανθρώπους οι οποίοι θα του κατηγορήσουν τους ανθρώπους του αφενός αφήνει να κατηγορηθούν αλλά αυτούς θα τους πληρώσει με το ανάλογο νόμισμα. Δεν ξέρω αν έχετε επηρεαστεί. Δεν πρόκειται περί πολιτικής. Ούτε κάτι το συμφεροντολογικό. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Δεν ήταν δυνατόν αν ο Άγιος αυτός ή το αιρετικός όπως είπαν αυτοί τότε ή το ανήθικος κλπ. Το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί επάνω στους ανθρώπους αυτούς. Κατοικεί μόνο στους καθαρούς. Μάλιστα ο Άγιος ακούει και κατηγορία από το σατανά σήμερα διότι έχει και επί πνευμάτων ακαθάρτων δύναμη και χάρη. Και λέγει ο σατανάς, είχαμε λέει τον Καλόγερο, τώρα λέει μας ήρθε και ο Δεσπότης. Καλόγερο λέει τον Άγιο Γεράσιμο, μας ήρθε και ο Δεσπότης. Βλέπω λοιπόν είναι κάτι στις ημέρες μας αυτό το πρόσωπο που έχει συγκινήσει το παν και είναι μια ευκαιρία πάντοτε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν ή θέλουν πλέον να τα αποδείξουν άκοπα και χωρίς πολλά έξοδα να τους το υποδεικνύουμε. Θέλεις να δεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέραν από τον τάφο? Θέλεις να δεις? Πήγαινε μέχρι την Αίγινα και εκεί θα δεις πολλά πράγματα. Αρκεί να υπάρξει ταπείνωση. Άμα υπάρξει ταπείνωση όλα γίνονται. Στις ημέρες του ήταν ένας χωροφύλακας στην Αίγινα, γνωστός στο μοναστήρι, ο οποίος έφυγε για πολλά χρόνια με μετάθεση και έπειτα από πολλά χρόνια ξαναγύρισε. Εν τω μεταξύ είχε κοιμηθεί ο Άγιος.
Όταν ξαναγύρισε, συνείδησε τον Άγιο στο λιμάνι. Του λέγει, τι κάνεις, του λέει, καλώς όρισε. Το προσινό, του λέει, δέσποτα. Πώς πέρασες, γιατί άργησες να έρθεις. Α, τώρα, λέει, μετέθεσαν πάλι εδώ. Μίλησαν λίγα λεπτά και ξεχώρισαν. Πήγε στο καφενείο ο χωροφύλακας και λέει στους άλλους εκεί τους γνωστούς κλπ. Βρε, ακόμη, λέει, αυτός, λέει, ο παπάς απάνω εδώ. Νέος είναι ακόμη, δεν γυρνάει ποτέ, λέει αυτός. Ποιος, του λένε. Ο Νεκτάριος, λέει. Ποιος Νεκτάριος, λέει. Νεκτάριος, λέει, ηγούμενος απάνω, λέει, της Μονής Αγίας Τριάδος. Ποιος, λέει, πεθάνει, λέει, τώρα, λέει. Τι λέει, λέει, τώρα κουβέντια θα μαζί του στο μουράγιο. Λέει, πεθάνει και του δείξε φωτογραφίες που είχαν και τα αυτοκίνητα τότε. Τον έχουν δώσει προστάτη γενικά. Και άλλες εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει και έμενε με ανοιχτό το στόμα. Τα θαύματα δε τα οποία έχει επιτελέσει ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Από το χέρι το δικό μου πρέπει να έχουν περάσει άνω των 20.000 θαυμάτων. 13.000 θαύματα έχω απέρασα. 3.000 τόσα έχω περάσει στο περιοδικό Αγία Μαρίνα που βγάζω. Και 8 φορές επανέκδοση του βιβλίου του με 200, με 150, με 300 θαύματα. Βάλτε πόσες χιλιάδες θαύματα έχουν περάσει στο χέρι το δικό μου. Και δείτε τώρα πόσα είναι γραμμένα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Πόσα είναι γραμμένα στην Καμάριζα. Πόσα είναι γραμμένα στα Παχιανά κάτω. Πόσα είναι γραμμένα στον κόσμο ολόκληρο. Πόσα είναι τα θαύματα του Αγίου. Τα πιο παράξενα θαύματα. Προημερών έκανε ένα γιατρό καλά εδώ στα Αθήνας μετά Αγία Λειψανά του. Νομίζω τον Ερυθρό Σταυρό. Το έχω γράψει στο φύλλο του Οκτωβρίου. Πορτοκάλι ολόκληρο ο όγκος. Και τον πήρε μέσα από τα χέρια των χειρουργών. Δύο φορές επεχείρησαν να τον χειρουργήσουν και δύο φορές αιματεώσει η εγχείρηση, η επέμβαση. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος σηκώθηκε και δεν ευρέθηκε τίποτα. Και είχε την τόλμη, παρότι ήταν γιατρός, και το έγραψε. Και το έχω γράψει του Οκτωβρίου, το φίλο ζητήσε της Αγίας Μαρίνης. Θα βρείτε ολόκληρο, το έχω γράψει πώς ακριβώς το είχε διατυπώσει ο ίδιος. Δεν το περίκοψα καθόλου. Είναι κάτι για μας σήμερα αυτό. Αλλά δεν το εκτιμούμε όσο πρέπει. Όχι απλώς για τα ανάγκα μας, που θα είναι συμφέρον τουλάχιστον για τα ανάγκα μας. Διότι δεν ξέρω αν θυμίσαι τι απήντησε ο Κέσαρ. Τι είπε στον Πιλάτο, θυμόσαστε. Όταν ο Πιλάτος έγραψε ότι έτσι και έτσι έγινε εδώ, λέει, γιατί επέτρεψες να τον σταυρώσουν τον άνθρωπον αυτόν. Τον έλεγαν ότι έλεγε ότι ήταν Θεός. Καλά, δεν ήταν Θεός. Δεν τον θέλετε για Θεό. Για γιατρό τουλάχιστον, το κρατάγατε. Εφόσον έκανε όλες τις άρρωσες καλά. Τι είναι η απάντηση που έδωσε ο Κέσσαρ στον Πιλάτο. Έλα πάνω του, λέει, και θα σου πω εγώ. Και είχε τα επίχειρα. Τουλάχιστον για γιατρό δεν τον κρατούσατε. Όσον έκανε όλες τις αρρώστιες και έκανε και νεκρά. Ο Άγιος Νεκτάριος, θέλω να ξέρετε, είναι ένας από τους πολλούς Αγίους που έχει η Ορθοδοξία μας. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Νεκτάριος σαν λείψανο, σαν τάφος, σαν προσκύνημα. Γνωρίζετε ότι έχουμε 5 Αγίους στα Σιωνίου Δύσου. Άγιο Σπυρίδωνα, Αγία Θεοδόρα Αυγούστα, στη Γέρκυρα. Άγιο Γεράσιμο, τον οποίο κατηγορούν ότι τον έκοψε ο Προκόπιος και ψεύδονται. Είναι ολόκληρος ο Άγιος, δεν λείπει τίποτα. Δεν το έχω αυτό πίσω, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ο Άγιος Γεράσιμος, εν πάση περιπτώσει, σας αποδείξω. Ο Άγιος Γεράσιμος στην Κεφαλινία, ο Άγιος Διονύσιος στην Ζάκυνθο, μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, με δύο λείψανα στη Ζάκυνθο, δεν είναι ένα, με το χωριό Γαϊτάνη, που πηγαίνουμε για την Αγία Μαύρα Δευτιά, υπάρχει λείψανο ολόκληρο. Είναι του Αγίου Ιωσήφ, αρχιμαντρίτης
από την Κρήτη. 5 λείψανα εκεί πέρα. Αναφορικός με τα ψεύδι και τις απάτες γύρω από την υπόθεση του Αγίου Γερασίμου, από τα δικά του τα κείμενα, για να δείτε μέχρι πού φτάνει το θέμα της θρησίας της Ορθοδόξης και να μην πιστεύετε τίποτα από αυτά τα οποία γράφονται και παρουσιάζονται. Θα σας διαβάσω από τα κείμενα τα δικά του. Δεν ξέρω αν ξέρετε την πραγματογνωμοσύνη ιατρών που πήγαν και εξήτασαν το λείψανο. Και δεν ξέρω εάν παρακολουθήσατε, τουλάχιστον αν όχι τη σκηνή του Κολάτη, ο οποίος έγραφε και παρουσίαζε την υπόθεση του Πρεβέζη, μέσα εκεί παρουσίασε και την υπόθεση του Αγίου Γερασίμου, του Προκοπίου δηλαδή, εναντίον του Προκοπίου. Που αυτά έγιναν τώρα, εγώ έλειπα, αλλά τα βρήκα στις εφημερίδες. Έγιναν τώρα, όπως ξέρετε, και είναι δικαστήριο εναντίον του Κολάτου. Το έργο αυτό του Κολάτου, τώρα αργά, μετά την πραγματογνωμοσύνη των ιατρών αναφορικό, για να σας δείξω την κακοήθεια, το τι γίνεται γύρω από την Ορθόδοξο Εκκλησία, τους Αγίους και τον Κλήρο. Ακούστε τι λέγει. Και δύο ακόμη σκηνές του έργου. Εμφανίζεται ο Μητροπολίτης Κεφαλαινίας Προκόπιος και μοναχέ της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου και αρχίζουν να εκφωνούν την διακίνηση του σκηνώματος του Αγίου. Παρουσιάζει σκηνή στο θέατρο, εδώ παίζει στο θέατρο, στην Αθήνα παίξει κανένα. Πέντε δάχτυλα του αριστερού ποδιού, 500.000 δραχμές, φώναζαν, πουλιώνται. 12 πλευρές αριστερές προς 50.000 δραχμές, μας κάνουνε 600.000 δραχμές. 12 πλευρές δεξιές προς 60.000 δραχμές η μία, μας κάνουνε 720.000 δραχμές, φώναζαν όπως κάνουνε τα παζάρια. Και εν συνεχεία, ενώ σβήνουνε τα φώτα, ο Μητροπολίτης Κεφαλαινίας λαμβάνει αναχείρας και κραδένει έναν τέλεχη, ετοιμάζεται να κόψει, όπως φτιάχνει τον παλτά του ο Κρεοπόλης. Και εις το σκότος ακούγεται ο γδούπος του κτυπήματος του Πελέκαιος δια των κατατεμαχισμών του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. Ακούγεται μέσα που τον κόβουνε. Αυτά γίνονται εκ των υστέρων. Τώρα έγιναν αυτά στο δικαστήριο και τα γράφει η εφημερίδα. Η Ακρόπολη στις 11:08. Όποιος θέλει να το πάρει θα βρει και αυτά που διαβάζω. Εν τω μεταξύ είχε γίνει η πραγματογνωμοσύνη. Είχαν πάει 3 για 3. Ένας επικεφαλής, πρόεδρος της Επιτροπής, ο Γιώργος Αυλάμης. Ένας Αθανάσιος Μίχας και ένας άλλος Αντωνάτος Ιωάννης. Τρεις. Και μάλιστα λέγεται για τον Αυλάμη, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι εκεί που εξήταζαν να βρούνε τα κομμάτια, τις πλευρές και τα μπούτια και τα μπροστινά κομμένα από τον Άγιο και πουλημένα από τον Προκόπιο, του έπιασε το σφυγμό και χτυπούσε ο σφυγμός του Αγίου Γερασίμου. Αυτό δεν έχει γραφτεί. Εγώ έφτασε μέχρι τα αυτιά μου και σας το μεταδίδω. Γιατί 20 μέρες δεν ήταν καθόλου καλά ο άνθρωπος. Ούτε το πόρισμα της Επιτροπής των Ιατρών αυτών, γύρω από το λείψανο, που αυτός λέει εδώ ότι εκόψανε και το πουλήσανε με 50.000 στην πλευρά, με 60.000 στην πλευρά και ούτω καθεστή. Ακούστε. Στην έκθεση αυτή οι γιατροί αναγράφουν ότι διεπίστωσαν τα εξής. Στην αριστερά υπογνώθιο χώρα παρατηρείται έλλειψη μαλακών μορίων εις τρόπον ώστε να διαφαίνεται το κόκαλο της κάτω της αγώνας. Πράγμα όμως που οφείλεται σε αλλίωση
η οποία έχει προέλθει από το χρόνο. Μέχρι εδώ, τίποτα. Μηδέν. Δεύτερο. Η έλλειψη του μικρού δακτύλου της δεξιάς σειρός από τη βάση του. Λείπει αυτό. Αυτό είναι από 100 έτη το Μητροπολιτικό Ναό της Κεφαλαινίας του Αργοστολίου για ευλογία. Τίποτα και από εδώ. Τρίτον. Και τα δύο πόδια παρουσιάζουν ελλείμματα στην τελματιαία επιφάνεια. Δηλαδή από κάτω που πατάμε παρουσιάζεται σαν να είναι γδαρμένα από κάτω, που έχουν δημιουργηθεί από το χρόνο. Τα λέει η επιστήμη αυτά. Είναι από το χρόνο, δεν είναι κλεμμένα τώρα, κομμένα κλπ. Και πουλημένα. Μέχρι εδώ τίποτα. Θέματα. Τέταρτον. Το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού λείπει τελείως. Το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Πού το. Από πότε λείπει. Δεν φαίνεται κάτι καινούριο κομμένο, ώστε να πούνε με πρόσφατον αποκοπή, γιατί διακρίνεται ένα λείψαν 400 ετών με μια επέμβαση τώρα πρόσφατον ενός χρόνου, φαίνεται, δεν αναφέρουν. Κανείς δεν ξέρει. Αυτό ίσως όταν τον Άγιο τον έβγαζαν από τον τάφο, τότε. Εγώ έτυχα σε τέτοια περίπτωση και υπάρχει το λείψανο αυτό το οποίο βγάζαμε στα 3 χρόνια. Και τι έγινε, είδα τα χέρια είναι κατά αυτή την έννοια. Εδώ το ταπί επήρε από πάνω αυτό το κόκαλο. Και λείπει από το λείψανο σήμερα αυτό το κόκαλο. Λείπει και από το πόδι, όπως τα πόδια έτσι, το ταπί επήρε από πάνω ένα δάχτυλο από το πόδι, το μεγάλο, το οποίο λείπει από το λείψανο. Αν σε αυτό το λείψανο σήμερα γίνει μια νεκροψία έπειτα από 200-300 χρόνια, θα πούνε το κλέψαν. Και αυτό λείπει από την ημέρα που έγινε ταπί. Κατά συνέπεια και εδώ. Δεν χωράει τίποτα. Δεν λένε τίποτα να πούνε ότι αυτό λείπει και είναι πρόσφατο η αποκοπή και φαίνεται ότι έχει κοπεί τώρα. Τίποτα μέχρι εδώ. Παρακάτω. Από την ραχιαία επιφάνεια του δεξιού ποδιού, τη γάμπα όπως τα λέγαμε, και κοντά προς το έξω σύλλος αυτού παρατηρείται έλλειψη δέρματος. Είναι ξεπετασμένο όπως θα λέγαμε, έλλειψη δέρματος, μήκους 10 εκατοστών και πλάτους 2 εκατοστών. Με χαρακτηρισμούς μικροσκοπικούς σχετικός προστάτου αποσπάσεως, εν σχέση με το όλο λείψανο που είναι 400 ετών. Δηλαδή αν εκείνο το βγάλαν στα 200 χρόνια θα έχει μια διαφορά. Αν το βγάλαν στα 100 χρόνια θα έχει μια διαφορά. Αν το βγάλαν στα 300 χρόνια θα έχει μια διαφορά. Ούτε από εδώ αποδεικνύεται ότι αυτό το πετσί που είναι ξεπετασμένο εκεί πέρα, ότι είναι τώρα υπόθεση περσινή, φετινή του Προκοπίου. Η εντύπωση, ακούστε πώς το βγάζει προσφάτου. Το λένε ήδη, δεν είναι δικό μου αυτό. Η εντύπωση τη σχετική προσφάτου αποσπάσεως προκύπτει από τη σύγκριση προς την παρακειμένη ανάλογο βλάβη, η οποία είναι σαφώς πολύ παλαιότερα. Από εκεί βγάζουνε ότι ούτε πλευρές, ούτε μπροστινά, ούτε άλλα, ούτε αριστερές, ούτε δεξιές. Πού σε κύριε εσύ κολλάτε, εμπέζει στα ιερά και τα όσια. Από πού και βγάζει το συμπέρασμα και λέει. Ο Προκόπιος σε απολογητικό του έγγραφο αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη απόσπαση του τεμαχίου των 10 εκατοστών, γιατί περί αυτού γίνεται λόγος. Για το δέρμα αυτό που λείπει, το ξεπέτασμα, τα 10 εκατοστά, τα άλλα δεν τα καταπιάνονται να πούνε ότι το πούλησε λείπει. Πού είναι άλλωστε, δεν υπάρχει πουθενά. Αναφορικός λέει με την πρόσφατη απόσπαση του τεμαχίου των 10 εκατοστών μήκους και 2 εκατοστών πλάτους, ότι η σύγκριση έγινε με άλλο κομμάτι που είχε αποσπαστεί εδώ και 400 χρόνια. Γι' αυτό το βλέπουν αυτό. Το πετσί είναι βγαλμένο αργότερα από εκείνο. Επομένως, η απόσπαση του νέου τεμαχίου θα φαίνεται πρόσφατη. Έστω και αν αυτή έχει γίνει προ 100 χρόνια. Εν σχέση με τα 400 θα φαίνεται πρόσφατη. Εγώ όμως, υποστηρίζει ο Μητροπολίτης,
αρχιερατεύω στη Κεφαλνία μόνο 14 χρόνια. Ακούτε, τι ξέρει ο κόσμος, ότι ο Άγιος έχει μαχαστεί, έχει πουληθεί, έχουν θησαυρεί και άλλοι. Ήδη τα λένε. Είναι ψέματα λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώς να μην πιστεύετε τίποτα επάνω από τα θέματα αυτά. Δεν θέλω να σας μιλήσω για την άλλη υπόθεση του Πρεβέζη. Ατρίξτε τα μάτια σας όταν θα ακούσετε το τι γίνεται γύρω από την Ορθοδοξία, διότι είναι η μόνη σωστή πίστη, είναι η μόνη σωστή θρησκεία η οποία φύγει τα συμφέροντα του διαβόλου και βάλετε ή δυνατόν να φύγει και αυτή από τη μέση και εξουφρένεται η αγάπη των χριστιανών, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν χρησιμοποιούν τον κλήρον, δεν χρησιμοποιούν τα μυστήρια και ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, γίνονται ιεροκατήγοροι. Οι γλώσσες αυτές θα βγουν άλλοτε. Εάν πάτε στο Σινά, αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε, και σας πάνε στο κημητήριο, μπείτε στο κημητήριο μέσα και πείτε, πού είναι εδώ οι κάρες και τα λείψανα των Πατριαρχών. Θα βρείτε μέσα εκεί, στον τοίχο, είναι 13 κουτιά. Είναι οι 13 κάρες Πατριαρχών εξορίστων εκεί, και είναι και δίπλα μία κάρα η οποία δεν βλέπει προς τον κόσμο. Είναι γυρισμένη προς τα μέσα. Τι είναι αυτή δεν ξέρουμε. Δεν το λένε τι είναι. Πάντως υπάρχει η γλώσσα του άλλου ότι έχει περάσει μου. Διότι κατηγορούσε τον κλήρο. Ήταν ο άνθρωπος που κατηγορούσε τον κλήρο. Ήταν φανερό πράγμα, δεν περάσει από τη γλώσσα του. Και είναι άλλο τη γλώσσα του. Αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε στο όρο Σινά, θυμηθείτε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέγω. Να δείτε ποια είναι η απάντηση του στην περίπτωση αυτή. Μια σκηνή εν προκειμένου για τον Άγιο Νεκτάριο, εάν ήταν δυνατόν να τη ζήσει ο άνθρωπος αυτός, αυτή, θα έλεγε Θεέ μου, μα υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια δύναμη σήμερα. Οι κατηγορίες ήταν τέτοιες κατά του Αγίου που επήγε η αστυνομία, πήγε η εισαγγελέα, επήγαν οι πάντες και τον ενεπτώπισαν σαν να επρόκειτο περνός αλυτοπέδου σε ένα γραφείο μέσα και άρχισαν να του λένε τα εξαμάξη. Να βγάλει τα παιδιά τα νόσα που έκανε με τις καλογραίες που ήσανε μέσα στο πηγάδι και ούτω καθεστή. Καθόταν σε μια άκρη όπως μας διηγείται η Νεκταρία, η τελευταία, η πιο μικρή, η οποία κινήθηκε προ 2-3 ετών και δεν μιλούσε καθόλου. Σε όλο το κατηγορητήριο που του είπαν αυτή η σαφηρία που μπήκαν μέσα, δεν μιλούσε καθόλου. Μέσα στο δωμάτιο εκείνο υπήρχε ο Χριστός μας, σαν αυτόν που βλέπουμε νηφίο με δεμένα τα χέρια. Και σε μια στιγμή, εδώ στην κολόνα είναι, σε μια στιγμή εγύρισε και κοίταξε τον Χριστό. Δεν είπε τίποτα. Τώρα τι είπε μέσα του Χριστού δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι το εξής. Ότι εσύ κόφη αμέσως αρχιδιανωμένης από του εισαγγελέως, του αστυνομικού διευθυντού που ήταν εκεί πέρα της προφυλακής και όλοι του βάλανε μετάνια, του ζητήσανε συγγνώμη, του φιλήσανε το χέρι και έφυγανε. Καταλάβατε. Και η μικρή η οποία έβλεπε από κάποια θηρίδα πάει έπειτα μέσα αυτό σε κάθεται εκεί, αυτοί φύγαν αυτός κάθεται εκεί. Πάει και γονατίζει μπροστά του και του λέγει Δεσπότη μου του λέγει δεν τους είπες τίποτα. Μα παιδί μου, αυτός το μιλούσε όταν τον κατηγορούσαν. Πώς εγώ θα μιλήσω. Δεν έπρεπε να μιλήσω. Είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δικιά μου δουλειά είναι να μην κάνω αυτά που λένε αυτοί. Τα άλλα είναι κοινού δουλειά. Αυτή ήταν η απάντηση. Αλλά μας κάνει εμείς τον αγιάσαν, όπως έλεγε μία στο κουκάκι, όταν έγινε η ανακήρυξη του Αγίου, έγιναν κομμενοκρουσίες όταν πληροφορήθηκαν εδώ. Τι είναι λέει, γιατί χτυπάνε καμπάνες. Α, δεν ξέρει λέει σήμερα. Κάμαν λέει τον Άγιο Νεκτάριο. Δεν μας έφταναν λέει τόσοι άλλοι λέει. Φτιάχνανε λέει και καινούριον. Λες και τον φτιάχνει η Εκκλησία τον Άγιο. Ποιο φτιάχνει η Εκκλησία τον Άγιο. Η Εκκλησία υπενθυμίζει στους Χριστούς ότι αυτό είναι Άγιος. Προσέχτε τον. Χρησιμοποιήστε τον για το καλό σα. Διότι αν δεν θα ματουργούσε πώς θα ήταν Άγιος. Αν δεν είχε μυροβληστία πώς θα ήταν Άγιος. Έχει όλα αυτά τα αποδεικτικά και είναι Άγιος. Και απλώς λέει η Εκκλησία, έπειτα από πολλά χρόνια μάλιστα,
ότι αυτός είναι Άγιος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ναι, ακόμη δεν θα σας πω το εξής, μακροθυμία του Αγίου. Αυτή είχε ένα έκζεμα που βασανιζόταν χρόνια. Μια από τη γειτονιά της είχε πάει στην εορτή στην Αίγινα που θα γίνεται η ανακήρυξη κλπ. Και πήρε από εκεί πέρα αγιασμόν. Και ήρθε και την ερώτησαν πού είχες πάει, είτε αυτά και αυτά, την αρχόσαστε να βλέπετε γιατί αυτά και έχω φέρει. Και ζήτησε και η κυρία αυτή με τη γλωσσάρα της, τον φτιάξανε και την έκαμε καλά. Δεν της το κράτησε, που εμείς θα της βγάζαμε και το μάτι. Δεν της το κράτησε, την έκανε και καλά. Αυτό είναι νίκα εν το αγαθό το κακό. Τι είναι, έτσι γίνονται οι Άγιοι. Βέβαια αυτό το εγώ βγαίνει μαζί με δέρμα και κολλάει από πάνω και πονάει. Γι' αυτό και ακριβώς δεν το βγάζουμε εμείς το εγώ. Και θέλουμε εκδίκηση. Και θέλουμε απάντηση. Και θέλουμε πληρωμή. Καταλάβατε, και εκεί την παθαίνουμε τη δουλειά μας εμείς. Μας καθιστά να απολογείται. Ο Άγιος, όπως σας είπα, για τα λείψανα αυτά, όπως είναι ο Αγιάννης ο Ρώσος, όπως είναι ο Άγιος Πατάπιος, όπως είναι ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, κάτω στη Μονή του Φερόνι, την ομώνυμο, όπως είναι ο Άγιος Σάββας στην Κάλυμνο, όπως είναι ο Άγιος Θεόδωρος στη Μυτιλίνη, όπως είναι τόσα Άγια Λείψανα στην πόλη, όπως είναι η Μυρτιλιώτησα η μοναχή στα Συνούσα για την οποία σας μιλούσα γρηγορότερα, έτσι ήταν και ο Άγιος για αρκετά χρόνια. Και υπάρχει ένα ωραίο ιστορικό. Έπειτα όμως, ο Κύριος επέτρεψε να διαλυθεί. Το ζήτησε ο ίδιος. Κατόπιν αποκαλύψεως γνωρίζουμε ότι το ζήτησε ο ίδιος. Να μην είναι το λιψανό του ολόκληρο, αλλά να γίνει κομματάκια. Για να πάει σε πολλά μέρη ο αγιασμός, γιατί αυτό είναι ο σκοπός. Ολόσωμος ήταν και ο Θείος Χρυσόστομος, μέχρι που επέστρεψε από τον Κουκουσό. Και όταν τον φέραν και τον βάλανε στο θρόνο και είπε ειρήνη, και σταμάτησε να τρέμει και ο θρόνος και ο τάφος της Ευδοξίας, από εκεί και έπειτα διενείς ο Θείος Χρυσόστομος. Μέχρι τότε ήταν ολόκληρο. Υπάρχει μια διήγηση η οποία αναφέρει ένα σύγχρονο ιατρός τότε, Ξηδέας το όνομα του, αναφορικός με το πώς είδε τον Άγιο έπειτα από χρόνια ολόθωμο. Και αν έχω περιθώριο θα σας διαβάσω και ένα άλλο, προσετέθηκε και έτερων λείψανων. Τώρα, μέρες μας, το Χοτζεβά ευρέθη λείψανο καινούργιο. Θα σας το διαβάσω πώς έχει το θέμα. Ο κύριος Ξηδέας βεβαιώνει ότι ο ίδιος είδε ανέπαφον το σώμα του Αγίου, γεγονός που τον κατέπληξε ως άνθρωπον και ως επιστήμονα. Ένα απόγευμα, λέγει, του Οκτωβρίου του 1932, ο Άγιος πέθανε το 1920, 12 χρόνια έπειτα. Επιστρέφοντας από το χωρίο Μεσαργός, όπου είχαμε τα δει να είδω κάποιον άρρωστο, και ενώ βρισκόμουν στο ύψος της Μονής Αγίας Τριάδος, ήρθε να βρέχει καταρακτοδός. Τότε ούτε δρόμοι ούτε αυτοκίνητα υπήρχαν στο νησί και με τα κινήσεις μας εγένοντο με ζώα. Εστάθηκα κάτω από ένα δέντρο, περιμένοντας να διορθωθεί ο καιρός, αλλά η βροχή συνεχιζόταν, μέχρι τότε άρχισε να σκοτεινιάζει. Και έτσι τότε να καταφύγω στο μοναστήρι και να διανυστερεύσω εκεί. Πράγματι, οι μοναχοί που τους εγνώριζαν με υπεδέχτηκαν με τη γνωστή φιλοξενία που τα διακρίνει. Μου προσέφεραν τροφή και μου ετοίμασαν να κατακριθώ σε ένα κελί. Πριν όμως ξαπλώσω, εθεώρησα υποχρεωσή μου να προσκυνήσω τον τάφο του Αγίου. Συνοδευόμενος από μία αδελφή, η οποία λόγω του σκότου και κράτη και φανών, μετέδινε στον τάφο και εξεκλήρωσα την επιθυμία μου. Τη στιγμή εκείνη, αυθορμήτως, χωρίς να λάβω υπόψη μου τους κανονισμούς της μονής και παρά τα διαμαρτυρία της συνοδού αδελφής, έστειρα με όλες μου τις δυνάμεις τη μαρμαρίνη πλάκα του τάφου. Σχεδόν μέχρι του μισού, συντράβηξε και έφτασε μέχρι τη μέση. Σε αυτό με οδήγησε όχι μόνο η ανθρωπίνη περιεργιά μου για τα όσα διεδίδοντο, αλλά με ενδιέφερε και επιστημονικό το πράγμα, διότι τα όσα ήκουσα ήταν εντελώς ήκουα, ήταν εντελώς αντίθετα με εκείνα που είχα μάθει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εν επιγνώση αυτών που λέγω ως άνθρωπος και ως επιστήμον, σας βεβαιώ ότι ευρέθην προκαταπληκτικού θέματος. Αντίκρισα τον Άγιον, τον οποίον εγνώριζον από το παρελθόν ως ένα αικυμάτο. Αν και είχον παρέλθει τόσα έτη από τις κανήσεις, που δεν μία αναλύωση του προσώπου του παρουσίαζε
και επιπλέον μάλιστα έφερε και αραιών γένειων. Η περιέργειά μου με οδήγησε εις αυτοψίαν, που διήρκησε ένα ολόκληρο τέταρτο. Από αυτήν διεπίστωσαν το σώμα, δεν εξέβαλε δυσοσμίαν. Δεν είχε νεκρική να καμψίαν, και ότι δεν μπορούσα να αποσπάσω τρίχας από τη γενεάδα του. Όταν έπιασα το σώμα, δεν υπήρχε υποδόριον λίπος. Είχε μείνει μόνο το δέρμα. Ας σημειωθεί δε ότι, κατά την πρώτη επαφή που μου είπαν ότι το σώμα ευρέθη ανέτοχον, το απέδωσα εις επίδραση ειδικών γεωλογικών φυσικών, όπως μάθαμε να λέμε εμείς. Όμως τώρα, μετά τόσα χρόνια από τότε και εις άλλη θέση, να ευρίσκεται στην κατάσταση αυτή είναι κάτι που η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Μην νομίζετε, προσθέτει ο κύριος Σιδέας, ότι είμαι θρησκόληστος ή άνθρωπος που παρασύρουμε από φαντασίες. Όσα σας αφηγήθηκα είναι μέχρι κεραίας πραγματικά. Σας επαναλαμβάνω και πάλι, ουδενίαν απολύτως σχέση έχω με την θρησκοληψία. Την επόμενη ημέρα κατέβηκα στην Αίγινα και πήγα κατευθείαν στα Σαρχάς, όπου εξέθεσα τα όσα είχα δει. Θα γράφει ο επιστήμον εκείνος τότε που σας λέγω. Αναφορικός δε με τον νέο Λίτσανο που προσετέθη τα πολλά Λίτσανα της ορδοξίας μας, θα διαβάζω μια επιστολή του ηγουμένου Σεράς Μονής του Κοντζεβά στην έρημο του Ιορδάνου. Αυτή μου ήρθε κατ' οικονομία Θεού στον Καναδά στα χέρια μου, στο Μόντρεαλ, όταν βρέθηκα εκεί τελευταίο, το οποίο μου δώσει ευκαιρία εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχει πολύς προτεσταρισμός και οι δικοί μας κλονίζονται από τα θέματα αυτά και δεν παραδέχονται τίποτα από αυτά, ούτε Αγίους, ούτε Λείψανα, ούτε τίποτα. Όσον εμάς είναι τα ατού μας, ότι έχουμε την σωστή πίστη, αποδεικνύεται, έχουμε εμείς να υποδείξουμε και να αποδείξουμε, αλλά και δεν έχουν τίποτα. Την έχω από τότε στο χέρι μου. Φέρει ημερομηνία 28 Αυγούστου του 80, δηλαδή τέλος Αυγούστου, αρχάς Σεπτεμβρίου. Ιερά και σεβασμία παλαιά λαύρα Αγίου Γεωργίου του Χοντζεβίτου παρά την βαθιτά την έρημο του Ιορδάνου, 28 του 80. Γράφει εδώ στο πρόσωπο που και γράφει στην μερικά χρήματα και έρχεται τώρα να διηγηθεί και τα νέα. Τα νέα μας εδώ είναι τα εξής. Από 26 χρόνια εκοιμήθη γέρον ερημίτης, ιερομόναχος πνευματικός, εις τα ασκητήρια της μονή μας, έξω εις των Χήμαρων. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι είναι ο Χήμαρος, από εκείνον τον οποίο έπινε νερό ο προφήτης Ηλίας όταν ήταν εκεί πέρα. Μακριά μισή ώρα περίπου με τα πόδια και απόκριμνο σπήλαιον προ 26 ετών. Και τον ενταφιάσαμε εις το ασκητήριό του. Πριν ένα μήνα ήλθαμε στο μοναστήρι μας Έλληνες, όπου πολλοί εξ αυτών εγνώριζαν τον γέροντα, εκτομολογούμενοι εξ αυτών, και μας παρακάλεσαν να πάμε να προσκυνήσουν τον τάφο του γέροντος ερημίτου και πνευματικού. Επήγαμε στη Χαράδρα, εις το σπήλαιο, ανεβήκαμε επάνω με σκάλες και σκοινιά και προκυνήσαμε όλοι. Μετά, με παρακάλια, με ενάγκασαν να ανοίξουμε τον τάφο, να προκυνήσουμε τα λίτσανά του. Δεχτήκαμε. Ανοίξαμε τον τάφο και τι βλέπουμε. Βλέπουμε μέγα θαύμα. Ο γέρον ερημίτης, το λίτσανό του ολόθωμο, με το γέννη του, τα μαλλιά του, τα ράσα του, τα σχήματά του, το πετραχύλι του, τα παπούτσια του, το λιψανό του ιδρωμένο, ζωντανό, 26 χρόνια στον τάφο, σαν να το είχαμε βάλει εκείνη τη στιγμή. Ρίγος μας έπιασε και συγκίνησε. Προσκυνήσαμε και πάσαμε και φύγαμε. Μετά 5-6 μέρες επήγαμε όλοι οι πατέρες με προσωρινή κάστα, φέρετρο δηλαδή, προσωρινή κάστα, και τον φέραμε στο μοναστήρι, συγγνώμη, προσωρινή κάστα, τον κατεβάσαμε από το ασκητήριο με σκοινιά και το φέραμε στο μοναστήρι. Τώρα τον έχουμε στην εκκλησία, μέσα, στην προσωρινή κάστα,
ήρθε πολύ κόσμο και τον προσκύνησε και όλο το Πατριαρχείο. Κάναμε και αγρυπνία. Επήγαμε στα Ιεροσόλυμα να παραγγείλουμε γυάλινη θήκη, να τον βάλουμε μέσα. Ο Μαραγκός μας γύρεψε 70.000 δραχμές. Όταν συγκεντρώσουμε χρήματα, θα κάνουμε τη γυάλινη θήκη. Πρέπει να γίνει, διότι αν μείνει έξω, θα τον κατακλέψουμε. Έκαμε και δύο θαύματα. Του πήρανε φωτογραφίες. Όταν θα μας στείλουνε, θα σου στείλουνε. Ολοζώντανος, τα φρύδια του, τα ματοσύνουρά του, χωρίς καμία αναλύωση. Το σώμα, η Ισάλλην επιστολή, θα σου στείλω και ό,τι μου ζήτησε. Καθηγούμενος Σεράς Λαύρας Κοτζεβά, ερημίτης πατέρων, αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος. Είναι εδώ τώρα μάλιστα, έμαθα, μίλησα μαζί του. Από τηλεφώνου δεν τον είδα, είναι στην Κρήτη. Έμαθα και θα έρθει αύριο, δεν ξέρω πότε. Τον ρώτησα από τηλεφώνου γιατί δεν είχε γράψει το όνομά του. Του είπα τι έκαμε εκεί πέρα. Ενεργήσαμε για να μπορέσουν να σταλούν τα χρήματα για να γίνει αυτό. Και τον ρώτησα για το όνομά του. Και μου λέει τον λένε Ιωάννη. Τον ξέρανε γιατί αυτοί τον είχαν εισάπτει. Προσετέθη λοιπόν και καινούριο λείψανε. Αυτό είναι απόδειξη ότι ο Θεός ζει. Η Ορθοδοξία ζει και οι Άγιοι ζουν. Δεν σας είπα τίποτα, απλώς σε ευκαιρία μίλησα γενικότερα περί Αγίων. Για να ξέρουμε ότι είναι ένα όπλο σε μια πλευρά του Χριστού που μπορούμε εύκολα να βάλουμε το δαχτυλό μας να βλέπουμε ποια είναι η ορθή μας τύχη και να μην ακούμε παραμύθια του Α και του Β. Του Βουδισμού, του Μομεθανισμού, του. Η αλήθεια αποδεικνύεται από τα Άγια Λείψανά μας που είναι οι φίλοι του Θεού για τους οποίους έχει πει ο Χριστός. Εκ προημίου λίαν ετοιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Και πράγματι είναι η βοηθή μας. Όσους έχουμε στο σπίτι μας, σαν εικόνες και όσους έχουμε στην καρδιά μας, είναι βοηθή μας σε όλα μας τα θέματα. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος αυτός της ημέρας, ο προσινής Άγιος, γιατί είναι Άγιος πάντοτε της ημέρας, δεν είναι μόνο όταν εορτάζει ο Άγιος, αλλά πάντοτε Άγιος.